Λοιπόν, για του ε, κρυού μα τώρα, πέρα από τα οικογενειακά, η εκείνη ακίνητη περιουσία που θα σα απασχολήσει για πάρα πάρα πολύ καιρό, αρχίζει μια περίοδο όπου θέλετε να χαρείτε, να διασκεδάσετε, να είστε με φίλου. Προ το παρόν το νιώθετε εσεί που είστε γεννημένοι την πρώτη πρώτη μέρα, ενώ περάσατε μια ένταση, αυτό τον καιρό θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για εσά. Σήμερα, βέβαια, αν δουλεύετε συλλογικά ή αν έχετε φίλου, μπορεί να παρεξηγηθείτε ή να μείνετε τα πράγματα όπω ακριβώ εσεί θέλετε. Η τάβρη μας τώρα, ενώ εσείς δεν επηρεάζεστε από τον ουρανό, ε σε ψυχολογικό επίπεδο μονάχα μπορεί να έχετε ανησυχίε για τα επαγγελματικά ή για το γάμο σα. Τώρα όμω αρχίζει μία περίοδο, η νέα θέση του ήλιου δείχνει ότι τα οικογενειακά θέματα σα απασχολούν. Βέβαια, όλη η πλανήτη στον καρκίνο σημαίνει ότι έχετε τι μετακινήσει, συζητήσει, επαφέ, οι οποίε θα είναι πολύ σημαντικέ και πολύ θεαματικέ. Είστε σε μία καλή περίοδο, όσο και να ακούτε ότι ο χρόνο είναι στο ζώδιο σα. Σήμερα βέβαια δεν είναι και η καλύτερη μέρα για να ρυθμίσετε επαγγελματικά, αλλά όλα αυτά. Είναι παροδικά. Για του διδήμου αρχίζει μια περίοδο πιο γλυκιά, πέρα από τα οικονομικά τα οποία ο ισολογισμό δεν ξέρω αν θα σα βγει στο τέλο του μήνα, έσοδα, έξοδα, μου, μου έρχονται πολλά και έσοδα, αλλά και έξοδα. Αρχίζει όμω μια περίοδο που θα κάνετε μετακινήσει, θα δείτε φίλου, αγαπημένα πρόσωπα και πάνω απ' όλα θα εξοδέψετε για την οικογένεια, που αυτόν τον καιρό βεβαίω είναι ό,τι πιο. Α, γλυκύτερο θα μπορούσε να είναι η κρίση. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι με, παρά το γεγονός ότι αυτό τον καιρό μας δημιουργεί θυμό και ο ένας τα βάζει με τον άλλο, θα δέσει πιο σφιχτά τις οικογένειες λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά... Μπορεί να είναι η αφορμή άλλη, αλλά γενικότερα θα, θα έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι λόγω ανάγκης, αλλά σίγουρα ο ένας θα ανακαλύψει τον άλλο. Και για σας λοιπόν α, αρχίζει να κάνετε έξοδα για το σπίτι και την οικογένεια. Α, ενώ έχετε συζητήσει πολλέ σήμερα για ένα ταξίδι που θέλετε να κάνετε πολύ, ίσω και στο εξωτερικό, να υπάρχουν λίγα εμπόδια ή να πρέπει να πληρώσετε αρκετά χρήματα γι' αυτό. Οι καρκίνοι μας οι οποίοι είναι από τους πλέον ωφελημένου αυτής της εποχής αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες του δευτέρου δεκαημέρου θα προσέχετε τώρα θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με τα οικονομικά. Ένα οικονομικό θέμα θα είναι αρκετά σημαντικό. Ε, μπορεί να σας φαίνεται ε, λίγο δύσκολα τα πράγματα αλλά να δείτε ότι και σε τρεις-τέσσερις μέρες ε, ίσως λίγο περισσότερες θα βρείτε μία λύση για τα οικονομικά ενώ θα αρχίσει μία περίοδος που θα κάνετε μικρά κοντινά ταξιδάκια με αγαπη Πρόσωπα. Αν είστε πια γεννημένοι εκεί τον Ιούνιο, τι πρώτε μέρε του Ιουνίου, νομίζω ότι θα είστε στην καλύτερη σα φάση, γιατί σε αυτό το θεαματικό τρίγωνο συμμετέχει και η Αφροδίτη. Αυτό σημαίνει, εάν είστε μόνοι, βγείτε, κάντε μία διαδρομή, με ένα ταξίδι, δείτε φίλου αγαπημένα πρόσωπα, εκεί κάπου μπορεί να είναι και το άλλο σα μισό. Λιοντάρια μου, χρόνια πολλά, να πω και ιδιαίτερα από γιατί. Σήμερα, από σήμερα είναι τα γενέθλια. Ναι, 23. Να το ξέρει. Ναι... Ναι. Γιορτή γενέθλια μαζί. Δίπλα-δίπλα. Ε? Όχι, είναι άλλο. ο άλλος γιος. Όχι, άλλος. Να ξέρετε το εξή, ότι ε, αυτή η περίοδο είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντική θα δείτε τα σχέδιά σα να πραγμα... Πού είμαι τώρα, στον καρκίνο, στο λιοντάρι. Στο λιοντάρι. Στο λιοντάρι. Λοιπόν, ε, περνάει ο ήλιο στο δικό σα ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι γίνεστε ε, πιο αισιόδοξοι, πιο χαρούμενοι. Μέχρι τώρα είχατε μαζευτεί λιγάκι. Νομίζω ότι μπορεί σήμερα με το σύντροφο ή του συνεργάτε να έχετε κάποιε σοβαρέ διαφωνίε. Ε, μπορείτε οικογενειακά να σα απασχολούν αν είστε γεννημένοι τον Ιούλιο. Όμω τα πράγματα βελτιώνονται αυτό τον καιρό επί το καλύτερο. Θα κάνετε κάποιε κινήσει μεθοδικέ, μυστικέ, δεν ξέρω τι γίνεται, οι οποίε θα σα οδηγήσουν σε επιτυχία και βελτιώνονται και τα οικονομικά περιέργως. Για του παρθέν... τους... <laughs> <Περιέργους. laughs> <Περιέργους, την απόδο. laughs> Παρθένους, Για του Για του άντε, πρέπει να φτιάξει μία τούρτα. Η Αφροδίτη έχει περάσει στο δικό σα ζώδιο. Λέει πολλά καλά αυτό. Σημαίνει ότι από τώρα έω και το 15 Αύγουστο η γοητεία σα, οι άνθρωποι που είναι δίπλα σα, γενικότερα τα γεγονότα φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλά και ειδικά αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες και όχι μόνο, σιγά σιγά όλοι θα πάρετε. Γενικά η Παρθένη από το ένα καλοκαίρι ως το άλλο θα δείτε ότι η ζωή σας αργά και σταθερά μπορεί να αλλάξει ε, και μάλιστα σε αυτά που, αυτές οι αλλαγές μπορεί να είναι και σταθεροποιημένες γιατί πολλές φορές γίνεται μια αλλαγή η οποία κρατάει μια εβδομάδα και μετά τελειώνει. Ξέρεις κάτι, Για σας <laughs> θα είναι πιο σταθερά. Ξέρεις κάτι. <laughs> <Τελειώ>. <laughs> Για τους uh, ζυγούς μας, για σας είναι λίγο περίεργα, εντελώ περίεργα τα πράγματα. Απ' τη μία η Αφροδίτη, κυβερνήτη σα, μπαίνει στο, στην Παρθένο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είστε λίγο παραπονεμένοι, λίγο μυστικέ επαφέ, λίγο τα πράγματα δεν είναι όπω θέλετε. Από την άλλη, οι πλανήτε αυτοί που είναι στον καρκίνο σα κινητοποιούν περισσότερο, ξέρω εγώ, την αδερναλίνη σα και είσαστε έτοιμοι να μαλώσετε, να τα πείτε με του άλλου. Αυτό θα κρατήσει αρκετά. Γι' αυτό μαζί με τις προσφορές που μπορεί να έχετε ο Δίας ο οποίος είναι στον καρκίνο μπορεί να σας φέρει πολλές προσφορές επαγγελματικές ή ακόμα μια υπεραισιοδοξία την οποία όμως πρέπει να προσέχετε δεν ξέρω αν θα τη διαχειριστείτε σωστά πολλές φορές η υπεραισιοδοξία και ο το ότι ξέρουμε καλά τον εαυτό μας και τα λοιπά, μπορεί να είναι και ένα λάθος. Ρίξτε λοιπόν του τόνους ώστε να απολαύσετε τα, τα, καλά του Δία χωρίς να μαλώσετε με πρόσωπα κύρους, γιατί εκεί μπορεί να μπερδευτείτε και πολύ περισσότερο. Εσείς που είστε γεννημένοι 5 με 10 ή αν έχετε παιδιά σε αυτές τις ημερομηνίες, προσοχή για το τέλος Ιουλίου. Εάν δεν είστε παντρεμένοι μπορεί να έχετε μια έκρηξη με το σύζυγό σας, με το σύντροφό σας, τους συνεργάτες και αν έχετε παιδιά μπορεί να είναι μια εκρηκτική κατάσταση. Γι' αυτό ρίξτε τους τόνους πάντα.